Ομάδα, καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη School for All. Πρόσωπο ζώο, φυτό, μνημείο, σημαία, φαγητό και σήμερα ταξιδεύουμε στις Φιλιππίνες. Πάμε να ξεκινήσουμε. Οι Φιλιππίνες είναι μια νησιωτική χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας. Βρέχεται από τον Δυτικό Ειρηνικό και αποτελείται από περισσότερα από 7.500 νησιά. Ο πληθυσμός της είναι περίπου 110 εκατομμύρια κάτοικοι. Πρωτεύουσά της είναι η Μανίλα και για νόμισμά της χρησιμοποιεί το πέσο Φιλιππινών. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις επίσημες γλώσσες της, αυτές είναι τα Φιλιππινέζικα και τα Αγγλικά, ενώ υπάρχουν και ακόμη 19 αναγνωρισμένες που μιλούν οι κάτοικοί της. Πρόκειται για μία από τις πιο σεισμογενείς χώρες του πλανήτη, καθώς 5 σεισμοί τουλάχιστον καταγράφονται κάθε μέρα στα εδάφη της. Επίσης, πολλά είναι και τα ενεργά ηφαίστεια που μπορεί να συναντήσει κανείς εκεί. Τέλος, μια ενδιαφέρουσα πληροφορία είναι ότι οι Φιλιππίνες πήραν το όνομα αυτό προς τιμήν του Φιλίππου του Δεύτερου της Ισπανίας. Για 300 χρόνια άλλωστε, η χώρα υπήρξε κομμάτι της Ισπανικής Αυτοκρατορίας, στη συνέχεια πέρασε στους Αμερικανούς μέχρι που τελικά κέρδισε την ανεξαρτησία της. Έπειτα από αυτή τη σύντομη εισαγωγή, περνάμε στη λίστα μας. Χωσέ Ριζάλ. Ο Χωσέ Ριζάλ γεννήθηκε στις 19 Ιουνίου του 1861 και υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του αγώνα για ανεξαρτησία των Φιλιππίνων από τους Ισπανούς. Από μικρή ηλικία διακρίνονταν για τη φιλομάθειά του και έτσι το 1882, σε ηλικία 21 ετών, παίρνει την απόφαση να μετακομίσει στην Ευρώπη ώστε να συνεχίσει τις σπουδές του. Αρχικά ζει στη Μαδρίτη και στη συνέχεια στο Παρίσι και τη Χαϊδελβέργη. Παρακολουθεί σπουδές στη λογοτεχνία, τις καλές τέχνες και τη ιατρική και αρχίζει να γράφει σπουδαία λογοτεχνικά έργα, μέσα από τα οποία συχνά καταγγέλει τη στάση των Ισπανών απέναντι στο λαό του. 10 χρόνια μετά, το 1892, έρχεται η επιστροφή στην πατρίδα του. Με την επιστροφή του δίνει αγώνες για την εκπροσώπηση του λαού του στο κοινοβούλιο και για την απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με τους Ισπανούς και σύντομα αποκτά μεγάλη επιρροή στους συμπατριώτες του. Οι Ισπανοί, όπως ήταν απολύτως φυσικό, θορυβήθηκαν από τη στάση του και έτσι τον εξορίζουν στο Μιντανάο, ένα απομακρυσμένο νησί των Φιλιππίνων. Το 1896 ζητά από τις Ισπανικές αρχές να του επιτραπεί να μετακινηθεί στην Κούβα ώστε να προσφέρει εκεί στον τομέα της ιατρικής, αλλά πριν ολοκληρώσει το ταξίδι του, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο δικαστήριο με την κατηγορία της υποκίνησης σε εξέγερση. Ο Χωσέ Ριζάλ δεν τάχθηκε ποτέ υπέρ της βίας, αλλά υπέρ μιας ειρηνικής μετάβασης προς την ανεξαρτησία. Αλλά παρόλα αυτά καταδικάστηκε σε θάνατο και στις 30 Δεκεμβρίου του 1896 εκτελέστηκε δημόσια στη Μανίλα σε ηλικία μόλις 35 ετών. 2 χρόνια μετά το θάνατό του, οι Φιλιππίνες κέρδισαν πράγματι την ανεξαρτησία τους και ο Χωσέ Ριζάλ σήμερα θεωρείται ο εθνικός ήρωας της χώρας. Φιλιππινέζικο ταρσί. Το Φιλιππινέζικο ταρσί είναι ένα ενδημικό είδος των Φιλιππίνων, το οποίο συναντάμε κυρίως στα νοτιοανατολικά και για την ακρίβεια στα νησιά Μπόχολ, Σαμάρ και Λέιτε. Πολλοί το έχουν χαρακτηρίσει ως το μικρότερο είδος πιθήκου στον κόσμο, καθώς το μήκος του σώματός του είναι περίπου 15 εκατοστά. Στο μήκος αυτό βέβαια έρχεται να προσθεθεί και μία μικρή ουρίτσα, η οποία και το βοηθά να ισορροπεί, ενώ εντυπωσιακά είναι και τα άλματα που κάνει, τα οποία φτάνουν ακόμη και τα 3 μέτρα και το βοηθούν να πηδά από δέντρο σε δέντρο. Το Φιλιππινέζικο ταρσί είναι σαρκοφάγο, τρέφεται κατά κύριο λόγο με έντομα αράχνες, σαύρες και πουλιά και το συναντάμε σε ζούγκλες και γενικά σε μέρη με πυκνή βλάστηση. Πρόκειται για ένα νυκτόβιο ζώο και χαρακτηριστικό του είναι τα πολύ μεγάλα μάτια του, τα οποία και του παρέχουν εξαιρετική νυχτερινή όραση. Στο σημείο αυτό, να αναφέρουμε ότι τα ταρσί έχουν τα μεγαλύτερα μάτια, αναλογικά με το μέγεθος του σώματός τους φυσικά, σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο θηλαστικό του πλανήτη. Επίσης, ένα πολύ εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι έχουν την ικανότητα να περιστρέφουν το λαιμό τους ακόμη και στις 180 μοίρες, και έτσι μπορούν να εντοπίζουν με ευκολία και αθόρυβα τα θυράματά τους. Τέλος, να αναφέρουμε ότι η κυριότερη απειλή που έχουν να αντιμετωπίσουν είναι ο άνθρωπος, καθώς το κυνήγι και η αποψήλωση των δασών έχουν μειώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον πληθυσμό τους. Επίσης, κάποιες φορές έχουν εχμαλωτιστεί για να πουληθούν και ως κατοικίδια, αλλά οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι αν δεν είναι ελεύθερα στη φύση, δεν μπορούν να επιβιώσουν για πολύ. Ασιατικό γιασεμί. Αν και το ασιατικό γιασεμί από το 1934 έχει χαρακτηριστεί ως το εθνικό λουλούδι των Φιλιππίνων, οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται για ένα ηθαγενές φυτό, καθώς η καταγωγή του είναι από την Ινδία. Άραβες και Πέρσες ήταν αυτοί που το έβγαλαν εκτός Ινδίας κάπου στο 1500
ενώ στις Φιλιππίνες λέγεται ότι εισήχθη κατά τον 17ο αιώνα. Πρόκειται για έναν αϊθαλή θάμνο με λευκά άνθη που ξεχωρίζουν και για την ομορφιά τους αλλά και για το έντονο άρωμά τους. Σε σχέση με το κοινό γιασεμί, το ασιατικό έχει ελαφρώς πιο μικρά άνθη. Τέλος, να αναφέρουμε ότι αν και υπήρξαν σκέψεις να αντικατασταθεί από εθνικό λουλούδι με κάποιο άλλο ενδημικό της χώρας, οι Φιλιππινέζοι κάτι τέτοιο το αρνήθηκαν. Το ασιατικό γιασεμί, άλλωστε, είναι το σύμβολο της αγνότητας, της ταπεινοφροσύνης αλλά και της δύναμης, και πολλοί είναι και οι θρύλοι που το συνοδεύουν στη φιλιππινέζικη παράδοση. Σοκολατένι λόφι. Οι σοκολατένι λόφι είναι αυτό που φαντάζεται κανείς ακούγοντας το όνομά τους και βρίσκονται στο νησί Μπόχολ. Πρόκειται για έναν γεωλογικό σχηματισμό, η δημιουργία του οποίου αποτελεί ένα μυστήριο για ντόπιους και επισκέπτες. Στην περιοχή μπορούμε να συναντήσουμε στρογγυλεμένους λόφους καφέ χρώματος, οι οποίοι και θυμίζουν τρουφάκια σοκολάτας. Ο αριθμός τους εκτιμάται ανάμεσα σε 1268 και 1776 και το ύψος τους κυμαίνεται από 30 έως 50 μέτρα. Ο μεγαλύτερος, βέβαια, να αναφέρουμε ότι αγγίζει τα 120 μέτρα σε ύψος. Σχετικά με τη δημιουργία τους, όπως είναι απολύτως φυσικό, έχουν υπάρξει πολλοί μύθοι, με κάποιους από αυτούς να τους θέλουν να είναι τα υπολείμματα μιας μάχης γιγάντων και κάποιους άλλους να τους φαντάζονται ότι δημιουργήθηκαν από τα δάκρυα ενός γίγαντα για τη γυναίκα που είχε ερωτευτεί. Σήμερα προστατεύονται με αυστηρά μέτρα, ενώ απαγορεύεται και να σκαρφαλώσει κανείς πάνω σε αυτούς. Η παρατήρηση γίνεται αποκλειστικά από παρατηρητήρια, τα οποία και βρίσκονται σε συγκεκριμένα σημεία. Τέλος, να αναφέρουμε ότι για να θαυμάσει κανείς την ομορφιά του τοπίου, θα πρέπει να επισκεφτεί την περιοχή κατά την ξερή περίοδο, μιας και κατά την περίοδο των βροχών το γρασίδι γίνεται πράσινο. Η σημαία των Φιλιππίνων. Η σημαία των Φιλιππίνων αποτελείται από δύο οριζόντιες λωρίδες ίσων διαστάσεων σε χρώμα μπλε και κόκκινο. Τις λωρίδες αυτές έρχεται να τις διαχωρίσει ένα ισοσκελές λευκό τρίγωνο που ξεκινά από τη μεριά του ιστού. Μέσα στο τρίγωνο αυτό βρίσκονται τρία χρυσά αστέρια με 5 ακτίνες καθώς και ένας χρυσός ήλιος με 8 ακτίνες. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε κάτι πολύ εντυπωσιακό. Η σημαία των Φιλιππίνων έχει κάτι το μοναδικό. Ανάλογα με το αν η χώρα βρίσκεται σε ειρηνική περίοδο ή σε κατάσταση πολέμου, αλλάζει η θέση στην οποία βρίσκονται η μπλε και η κόκκινη λωρίδα. Στις ειρηνικές περιόδους βρίσκεται το μπλε από πάνω, ενώ στις περιόδους πολέμου από πάνω είναι το κόκκινο. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα χρώματά της, πίσω τους, όπως είναι απολύτως φυσικό, υπάρχει και ένας συμβολισμός. Το λευκό συμβολίζει την ισότητα και την αδελφοσύνη, το μπλε την ειρήνη, την αλήθεια και τη δικαιοσύνη και το κόκκινο τον πατριωτισμό και την ανδρεία. Επίσης, οι 8 ακτίνες στον ήλιο αντιπροσωπεύουν τις 8 επαρχίες της χώρας, οι οποίες και πάλεψαν για την ανεξαρτησία τους από τους Ισπανούς. Βέβαια, να αναφέρουμε ότι υπάρχει και άλλη ερμηνεία που θέλει τα χρώματά της να παραπέμπουν στην Αμερικανική σημαία ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη συμπαράσταση των Αμερικανών στον αγώνα της χώρας για ανεξαρτησία. Αντόμπο. Το αντόμπο είναι το πλέον χαρακτηριστικό πιάτο της φιλιππινέζικης κουζίνας, με τις παραλλαγές του να λέγεται ότι είναι τόσες όσα και τα νοικοκυριά της χώρας. Όσες και αν είναι βέβαια οι παραλλαγές, κάποια στοιχεία είναι κοινά πάντα και αυτά είναι το κρέας, το οποίο και είναι κομμένο σε ομοιόμορφα κομμάτια, το ξύδι και η σάλτσα σόγιας. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κρέας, το αντόμπο μαγειρεύεται με μοσχάρι, κοτόπουλο, χοιρινό ή ακόμη και με θαλασσινά. Στη συνέχεια, αφού το βασικό αυτό υλικό τσιγαριστεί, έρχεται να προσθεθεί η σάλτσα σόγιας και το ξύδι και αφήνεται να σιγοβράζει για ώρες. Παραδοσιακά, το μαγείρεμά του γίνεται σε μικρά πύληνα σκεύη, ενώ σερβίρεται με ρύζι μαγειρεμένο στον δαντμό. Βέβαια, μιλάμε για μια τόσο διαδεδομένη συνταγή που πλέον μπορούμε να το δούμε να συνοδεύει ακόμη και πιάτα ζυμαρικών και να αποτελεί τη βασική γέμιση ενός σάντουιτς. Σε ό,τι έχει να κάνει με την καταγωγή του, υπάρχει ένα ζήτημα. Οι Ισπανοί έρχονται να διεκδικήσουν την πατρότητά του, καθώς ακόμη και το όνομά του έρχεται από τα Ισπανικά. Αντομπάρ στα Ισπανικά σημαίνει μαρινάρο. Βέβαια, οι Φιλιππινέζοι αμφισβητούν αυτή την εκδοχή, καθώς όλα τα υλικά του πιάτου υπήρχαν στη γη τους και πριν την Ισπανική κατάκτηση. Επίσης, λέγεται ότι και το πιάτο με αυτή τη μορφή προϋπήρχε της Ισπανικής κατάστασης, αλλά το αρχικό του όνομα δεν είχε καταγραφεί ποτέ.
Ομάδα, αυτό ήταν το βίντεο μας για τις Φιλιππίνες. Ελπίζω να σας άρεσε η λίστα που ετοιμάσαμε και να βρήκατε ενδιαφέρουσες πληροφορίες μέσα σε αυτή. Εννοείται πως υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές που θα μπορούσαν να έχουν μπει στην κάθε κατηγορία. Και για το λόγο αυτό, θα χαρούμε πολύ να διαβάσουμε στα σχόλια ποιες προσωπικότητες, μνημεία ή οτιδήποτε άλλο θα είχατε να προσθέσετε. Το βίντεό μας θα το ολοκληρώσουμε λέγοντας πως το School for All στις Φιλιππίνες θα λεγόταν Paralan Parasalahat. Ομάδα, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μία φορά. Μέχρι το επόμενο School for All, να είστε όλοι καλά. Αντίος.